Έχουμε μαζί μας ένα μικρό φίλο, ο οποίος θέλει να μας πει ένα χρόνια πολλά, μάλλον. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την απελευθέρωση του 1940. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, εμείς δεν θα υπήρχαμε καν τώρα. Μάλιστα, ποιο είναι το όνομά σου? Σέργιος. Ο Σέργιος, μάλιστα. Ο οποίος Σέργιος, ο Σέργιος. Πώς σου φάνηκε φέτος η παρέλαση που ήταν ολιγόλεπτη? Όχι και τόσο ωραία, γιατί δεν παρέλασαν οι μαθητές και ήταν λίγο στενάχωροι, γιατί αυτή η παρέλαση και πάλι μπορεί να ήταν καλός ο καιρός και ο ήλιος όμως ζηματάει ακόμα. Μας έλειπαν λοιπόν οι μαθητές σήμερα, Σέργιο. Ναι, μας έλειπαν. Δεν πειράζει, ίσως στην επέτειο της 25ης Μαρτίου να καταφέρουμε να τους δούμε. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Σέργιος, Έλενα? Άντε και του χρόνου. Πόσο χρονών είναι ο Σέργιος? Σέργιο, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 8. Να γυρίσει λίγο. Είναι 8 χρονών και έχει ολοκληρωμένη άποψη για τα πάντα. Κάντε μια αγκαλίτσα να γυρίσει λίγο και στην κάμερα να δούμε το προσωπάκι του, γιατί είναι λαλίστατος και μάλλον είναι το αύριο. Είναι λαλίστατος, ναι. Μπράβο, να το χαίρονται οι γονείς του. Είσαι λαλίστατος, Σέργιο. Φαίνεται. Φαίνεται, ναι, μάλλον από τους γονείς σου. Ναι. Τι επάγγελμα? Συγκεκριμένα είναι από την μάνα μου, αλλά... Η μαμά τι επάγγελμα κάνει? Η μαμά δεν δουλεύει, είναι νοικοκύρα του σπιτιού. Νοικοκυρά είναι. Και σήμερα τι μαγείρεψε για την οικογένεια, αφού είναι νοικοκυρά? Μπριζολίτσες. Μπριζολίτσες. Χριστέ μου. Πολύ ωραία. Ο παπάς τι δουλειά κάνει? Ο παπάς δουλεύει σε μια καφετέρια πακετάς, είναι στο Just Coffee. Ωραία, κάναμε και λίγο διαφήμιση. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Πω. Σέργιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να. Είσαι εδώ με τον παππού, ε? Ναι. Μάλιστα. Υπερήφανος ο παππούς. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον παππού. Όχι. Ένα χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και του χρόνου γερή. Να το χαίρονται, να το χαίρονται. Ευχαριστούμε. Να το χαίρονται. Το όνομα από εσάς το πήρε? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.